Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Κάβαλος εδώ πίσω με ένα ακόμα βίντεο που έχω να κάνω καιρό. Πόσο κοστίζουν τα outfits στα rap video clips. Μία σειρά που έχω να την κάνω καιρό και στο group μου στο Instagram σας λέω μήπως να την κάνω. Και κάνατε 1000 likes, οπότε λέω let's go. Πίσω μου εδώ έχουμε φτιάξει τη streetwear γωνίτσα μας. Οπότε κάθε φορά που θα βλέπετε αυτό το background να ξέρετε ότι είναι για τα OG video. Θα πάρω λοιπόν το MacBook μου. Θα ξεκινήσω με αυτό που θέλετε να δείτε όλοι. Το οποίο είναι ίσως, βασικά όχι ίσως, είναι στα top 3 tracks αυτή τη στιγμή στο Spotify και στο YouTube, είναι το OAEV του Sneak με τον Ιβάν. Και πάμε να δούμε τι υπάρχει εκεί πέρα. Άμα κάνουμε δουλειά, κάνουμε δουλειά. Από ό,τι βλέπω, το βίντεο κλιπ έχει γυριστεί στο Φάληρο, στο λιμάνι, κάτω στον Νιάρχο. Βλέπω αρκετά supercars, δύο Huracan, μία McLaren, ένα Ferrari. Και έχουμε πρώτο outfit, ένα matchy-matchy fit Burberry του Sneak με τον Ιβάν. Πάμε να πούμε τον Sneak. Παιδιά, πολλά λεφτά ρε φίλε, έχουμε και λέμε. Στο πρώτο fit ο Sneak ροκάρι, ένα full Burberry outfit. Θα ξεκινήσω από πάνω. Το καπέλο λέγεται Burberry Cotton Canvas Bucket Hat και κοστολογείται στα 390 ευρώ. Δεν είναι με το κλασικό monogram, είναι ένα λίγο πιο σκούρο καφέ της Burberry και ένα λίγο πιο oversized monogram. Προχωράμε από κάτω, όπου έχουμε Burberry T-shirt και συγκεκριμένα Burberry Checked Birdseye Silk and Wool Blend T-shirt, το οποίο κοστολογείται στα 620 ευρώ αυτό εδώ το T-shirt, απλά με το μονόγραμμα της Burberry. Και συνεχίζουμε, υπάρχει ένα Burberry Messenger Bag, το οποίο λέγεται Check Messenger Bag από την Burberry, 750 ευρώ. Γενικά Burberry στην Αθήνα, να ξέρετε, δεν υπάρχει store, αλλά υπάρχουν πολλά προϊόντα στα άτικα, απλά είναι όποιος τα προλάβει γιατί τα καλά τα παίρνουν κατευθείαν. Κάτι άλλο ιδιαίτερο Burberry που έχει βάλει ο Sneak στο outfit του είναι αυτό το αρκουδάκι το οποίο βλέπετε και κρέμεται, το οποίο είναι ουσιαστικά μπρελόκ Burberry. Αυτό το αρκουδάκι συγκεκριμένα έχει όνομα και λέγεται Thomas Bear. Και αυτό εδώ το πραγματάκι που βλέπετε κοστίζει 270 ευρώ. Όσον αφορά τα sneakers, είναι αυτά εκεί πίσω που βλέπετε. Τα έχω και εγώ. Είναι ουσιαστικά το dad sneaker της Burberry που είχε βγει το 2020 και είχε κάνει χαμό. Λέγεται Burberry Checked Panel Sneakers. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, κάνουν 650 ευρώ retail. Παλιά, το 2020, θυμάμαι να ήταν πολύ λιγότερα. 550 νομίζω έκαναν και έπαιζαν και σε έκπτωση. Απλά πήρε τόσο hype αυτό το sneaker που ανέβηκε το retail price του. Κλείνοντας, άλλα δύο αξεσουάρ είναι τα Celine γυαλιά. Είναι cut eye Celine sunglasses. Απλά cut eye σχήμα με το Celine χρυσό λόγκο στο πλάι. Τα συγκεκριμένα τα βρήκα στο Scrooge 460. Και να σχολιάσουμε και το ρολόι, το οποίο είναι ένα Rolex Oyster Tiffany χρώμα από το 2021. Το συγκεκριμένο Rolex, λόγω του ότι δεν ήταν επίσημη συνεργασία, έγινε discontinued, δηλαδή δεν ξαναβγήκε. Το retail του ήταν στη Rolex 6.400 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, λόγω του ότι είναι το καλύτερο χρώμα από τη συγκεκριμένη σειρά, που ήταν πράσινο, κόκκινο, τίφανι και κίτρινο και έγινε discontinued, πάει resell 18 με 20.000. Αυτά λοιπόν. Στο συγκεκριμένο outfit θα βάλω ένα solid 9 στα 10. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα το ρόκαρα full. Πάμε τώρα στο δεύτερο fit του Sneak, όπου είναι ένα full κόκκινο outfit, το οποίο θέλω να πω ότι μου θυμίζει όσοι είστε τόσο OGs fans του Sneak, το snippet που είχε παίξει με το διαμάντι. Όσοι θυμάστε, θυμάστε. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο fit είναι πάνω στο G-Class και φοράει ένα Cortez Bolo Tank Top. Τα συγκεκριμένα Cortez βγήκαν το καλοκαίρι, ήταν 30 και έκαναν 70 ευρώ. Στο Cloudland είχαν πουληθεί νομίζω 9 τέτοια. Από πάνω φοράει, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο puffer που έχω δει το Sneak να φοράει, όπου είναι το Moncler Red Synthetic Down Fringe Trimmed All Raz Puffer Jacket. Είναι ένα jacket το οποίο βγήκε από τη Moncler το 2020. Είχε retail 195 ευρώ. Είναι ουσιαστικά πολύ puffy και έχει κρόσια. Μπορείτε να πάτε και στο βίντεό μας να το δείτε που το κάνουμε review. Είναι fire αυτό το jacket και πιστεύω ότι αξίζει τα 2.000 ευρώ που κάνει περίπου. Από κάτω, μάγκες, έχουμε ένα Chain Reaction, το οποίο λέγεται Versace Pony Hair Chain Reaction. Είναι ουσιαστικά κόκκινο με Pony Hair Chain Reaction, το οποίο έκανε 990 ευρώ. Σε αυτό το outfit θα σου πω, νιώθω ότι προσωπικά τα Chain Reaction, αν και είναι κάτι πολύ νοσταλγικό για το τότε, νιώθω ότι είναι λίγο outdated. Θα βάλω ένα 8,5 στα 10. Και πάμε στον Ιβάν, ο οποίος δεν πάει πίσω γενικά στα fits.
Αρχικά, να πούμε ότι φοράει και αυτό στην πρώτη σκηνή ένα Moncler vest, το οποίο λέγεται Oakwood Check Vest. Το συγκεκριμένο το βρήκα online στα 1590 ευρώ. Ένα άλλο επίσης outfit το οποίο φοράει, ένα Burberry t-shirt, το οποίο λέγεται Burberry logo της, στα 390 ευρώ. Και τα παπούτσια επίσης, όπως είπαμε και πριν, τα κλασικά Dutch sneakers στα 650. Τώρα, τα γυαλιά τα οποία φοράει, λέγονται Casal 656 Legend Sunglasses, κάνουνε 4,60 αυτά, έχω και εγώ κάποια παρόμοια όσοι έχετε δει τα haul. Και πάμε στο επόμενο outfit, στο οποίο είναι με τις χορεύτριες μέσα στο ring, στο οποίο φοράει ένα Lacoste set, Lacoste Paris Piqué Track Jacket στα 195 ευρώ και Lacoste Paris Sweatpants στα 175 ευρώ. Λευκό, τένις ουσιαστικά set. Και κάτι το οποίο μου βγήκε η ψυχή για να βρω είναι αυτά εδώ τα περίεργα γυαλιά που φοράει, τα οποία στην αρχή μου φάνηκαν ότι ήταν Versace, τα έψαχνα. Αλλά εν τέλει τελικά, παιδιά, ήταν Moncler και λέγονται Moncler Seal Frame Sunglasses και κάνουνε 340 ευρώ από ό,τι έχω βρει. Σε αυτό το σημείο να σου πω να πατήσεις το subscribe, καθώς θέλω να φτάσουμε τους 200.000 συνδρομητές και έφαγα όλο μου το βράδυ χτες για να βρω αυτά τα outfits και να ξέρεις τι ρούχα και πόσο κάνουν τα outfit του αγαπημένου σου rapper. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Rack και το Vendetta. Να πω ότι ο Rack είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και νιώθω ότι έχει full αυτό το European style. Πάμε πρώτο outfit του Rack. Ο Rack φοράει ένα Lacoste Sportswear Set, Lacoste Sport Set, το οποίο λέγεται Lacoste Contrast Detail Taffeta. Το jacket μόνο του κάνει 310 ευρώ και από κάτω λέγεται Lacoste Construct Detail Sport Suit Pants, τα οποία κάνουν 185 ευρώ. Δηλαδή κοντά 500 ευρώ ένα Lacoste set, έτσι. Στη συνέχεια κάτι άλλο που παρατηρώ με τιμία στο τραπέζι είναι ένα ρολόι που φοράει ο Rack. Το έψαξα και το συγκεκριμένο είναι ένα Rolex GMT Master 2 40mm, 2-tone, yellow gold και steel, δηλαδή είναι χρυσό και ατσάλι. Κοντά 15K το συγκεκριμένο ρολόι, δεν έχει ρίσκο. Δεν χάνει και πολύ αξία ανάλογα και τη χρονιά. Πάει εκεί 13 με 16 κάπα. Κάτι άλλο επίσης πέρα από το φανελάκι και τα λοιπά είναι τα γυαλιά, τα οποία επίσης δυσκολεύτηκα πολύ να τα βρω. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι καζάλ, αλλά ήταν πολύ μεγάλα για καζάλ. Και παιδιά, θυμήθηκα τα γυαλιά του Mad Clip και βρήκα ότι είναι τα συγκεκριμένα γυαλιά που φοράει ο Rack. Είναι Dita, από τη μάρκα Dita. Η Dita είναι eyewear brand, το οποίο στέκεται δίπλα στην Cartier, δίπλα στη Chopard. Τα συγκεκριμένα λέγονται Mach 5 και τα βρήκα online για 1020 ευρώ, είναι ακριβά. Προσωπικά το αγαπημένο μου piece από το clip είναι το puffer jacket που φοράει ο Rack, το οποίο είναι ένα Prada Renylon Down Jacket, έτσι λέγεται, είναι από τα puffer της Prada, μαύρο απλό, έχει ένα ωραίο pattern, ωραίες ραφές και κοστίζει 2.500 ευρώ. Είναι ακριβό, αλλά είναι swag. Όπως επίσης στα παπούτσια πήρε το μάτι μου ένα μαύρο TN, κλασικό μαύρο TN, το οποίο κοστολογείται στα 190 ευρώ. Και κλείνοντας θα πάμε στο καπέλο, το οποίο είναι Gucci Jumbo GG Hat, είναι ουσιαστικά το κλασικό μονόγραμμα, αλλά τα μεγάλα logos, το οποίο κοστίζει 340 ευρώ όσο και τα υπόλοιπα καπέλα. Αυτά είναι, παιδιά, τα outfits στο Vendetta του Rack. Για δύο outfits νομίζω ότι είναι αρκετά χρήματα. Τα υπόλοιπα είναι χωρίς μπλούζα. Οπότε αυτό ήταν και το Vendetta. Πάμε στο Rari. Πάμε να δούμε τώρα τα outfits στο Rari. Το Rari, ρε φίλε, ένα τόσο ωραίο clip, αλλά δυστυχώς ένα μισό track. Δεν πειράζει, περιμένουμε και άλλα clips από το Sneak το 24 όπως έχει υποσχεθεί. Το Rari έχει γυριστεί στο Λονδίνο. Πρώτο piece το οποίο κάνει stand out είναι το puffer jacket, το οποίο είναι full σπάνιο piece και είναι collab της Gucci με την Balenciaga. Λέγεται Project Hacker BB Jacket και είχε retail 3.290 ευρώ. Είναι ουσιαστικά το μονόγραμμα της Gucci, αλλά αντί για GG έχει BB από τον Balenciaga. Είναι από το περσινό τους collab. Κάτι άλλο το οποίο επίσης κάνει stand out είναι Cortez set, το οποίο λέγεται Cortez Alcatraz
pattern denim set. Είναι ουσιαστικά denim set από την Cortez και έχει πολλά logos μικρά από το Alcatraz, από τις φυλακές που είναι το main logo της Cortez, λευκό. Έκαναν 175 τα jacket και τα pants 160. Βέβαια, έχει resell το συγκεκριμένο, πάει περίπου 250 ευρώ το piece, άρα πάει στα 500. Επίσης, το μάτι μου πήρε ένα μπόλο tank top, πάλι στα 70 ευρώ τα 3. Και το παπούτσι λέγεται Nike Dunk Low Clear Jade. Αυτό κάνει 120 ευρώ και είναι ένα πολύ ωραίο dunk, το οποίο μοιάζει λίγο σαν Tiffany. Το χρώμα του δεν είναι, αλλά μοιάζει. Πίστευα και εγώ ότι θα έχει resell, αλλά λόγω του τα dunk έχουν πεθάνει. Αυτή τη στιγμή το βρίσκεις και retail στα Nike Stores. Αν αυτό είχε βγει πριν 1,5 χρόνο, θα πήγαινε σίγουρα resell. Κλείνοντας, να πούμε για τα γυαλιά, τα oversize γυαλιά, τα οποία λέγονται Prada Pro 6 γυαλιά. Είναι oversize γυαλιά από την Prada, έχουν το Prada στο πλάι και τα βρήκα και αυτά στο Scrooge τα 2.19 και αυτό ήταν και το ράρι. Πάμε να φύγουμε στο εξωτερικό. Έχω ένα UK clip, ένα γερμανικό clip και ένα USA clip. Στην οθόνη βλέπετε το δεύτερο πιο stream τραγούδι για το 2023 rap, το οποίο είναι από το Central C και το Dave, πιο άλλο το Sprinter. The man, them too inconsiderate, five star hot. Αντικειμενικά ένα huge track, όπου έχει πάρα πολλά λεφτά, μάγκες, πάρα πολλά λεφτά. Αυτό το clip έζει να κόστησε πάρα πολλά λεφτά, έχει πάρα πολλά locations. Αρχικά το βίντεο clip ξεκινάει στο Λονδίνο, σε ένα σπότο που αράζει ο Central C με τον Clint, τον ζωγράφο που είναι και το παιδί του αυτό, που είναι όλοι ένα gang τέλος πάντων. Το μάτι μου παρατήρησε με την πρώτη, με τη μία κάνει flex τη μισή rap σκηνή. Είναι το ρολόι, το οποίο δεν φαίνεται καν, δεν το φλεξάρει καν, αλλά εμένα το μάτι μου το πήρε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου εδώ πέρα. Παιδιά, φοράει ένα Rolex Day Date 40mm, το οποίο είναι του 2021 και έχει Factory Diamonds και είναι και επαιτειακό. Το συγκεκριμένο λοιπόν πάει resell 50 με 80.000 ευρώ. Χωρίς τα Diamonds πάει ένα 60, αλλά επειδή έχει Factory Diamonds γύρω-γύρω πάει ένα 60 με 80.000 ευρώ. Γενικά ρε φίλε, τα outfits εδώ είναι πάρα πολύ clean, από όλα τα βίντεο clips, εντάξει, πέρα του Playboy Carti, νιώθω ότι είναι τα πιο vibes outfits. Στο πρώτο fit ο Central C φοράει ένα Palace Bucket Hat, το οποίο λέγεται Web Strap Bucket, το βρήκα στο StockX, πάει περίπου 100 ευρώ. Και το set που φοράει είναι Palace X Evizou. Η Evizou είναι ένα brand πολύ old school που έχει αυτό το καλλιγραφικό πράγμα στα jeans τους και έκαναν πέρσι ένα κολλά με την Palace. Λέγεται Sia Gal Hood. Το footer κάνει 350 και το denim jean κάνει 750, παρακαλώ. Απλά τι έχει κάνει τώρα αυτός? Έχει συνδυάσει κάμο και έχει βάλει Goyard belt, το οποίο είναι ultra flex. Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να βρεις Goyard belt. Κάνει κοντά στα 1000 ευρώ resell, 1000 με 1500. Έχω πάει 3 φορές σε Goyard μαγαζιά και δεν έχω δει. Απλά τώρα μου έβαλε ιδέα, αν πάω, αξίζει να πάρεις. Και κάτω έχει βάλει Jordan 4 Retro SB, το οποίο προφανώς κάνει τέλειο color match. Με τα κάμω πάνω, το οποίο resell πάει στα 500. Αυτό είναι το πρώτο fit, ρε φίλε. Δεν είναι το πιο ακριβό fit. Απλά έχει βάλει το ρολόι που κάνει τόσες χιλιάδες ευρώ και είναι πάρα πολύ clean. Προχωράμε, δεύτερο outfit του Central C, που είναι στο Μονακό, με την Ferrari την F40. Αυτό το αμάξι μόνο του κάνει 1,5 εκατομμύριο. Φοράει ένα Σάινα σκουφάκι. Σάινα είναι το brand του Central C, το οποίο το ροκάρει, κάνει γενικά ρελίζ, ασχολείται. Δεν έχω μέχρι τώρα κάποιο πίστα, θεωρώ πολύ ότι είναι πολύ NPC όλα αυτά τα σετάκια. Σιγά σιγά όταν θα αρχίσει να εξελίσσεται και να βγάζει πιο ιδιαίτερα πίστα, θα δοκιμάσω. Αυτή η μπλούζα που φοράει, κατάφερα να τη βρω. Είναι vintage μπλούζα και λέγεται Vintage Fishbone Suck My Dick T-shirt, το οποίο είναι από τη μάρκα Explicit και τη βρήκα, την πουλάει ένας μεγάλος reseller, ο 4G, όσοι τον ξέρετε, στα 1900 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι κάτι τόσο σημαντικό ή απλά επειδή την έβαλε ο Central C, την έχει βάλει και αυτός 1900 ευρώ. Και από κάτω ένα Air Force 1 στα 120. Κλείνοντας για το Central C, να πάμε στο τελευταίο spot που είναι στο Λονδίνο και εξωτερικά φοράει ένα grey set από τη Sina World, ένα tracksuit στις 180 λίρες και με το Maybach φοράει ένα Cortez zipper μάλινο,
το οποίο έχει τα χρώματα της Γαλλίας στα stripes, κάνει 180 ευρώ και καρτιές συγκλάσεις, τα οποία όσοι θυμάστε τα είχα, στα 800 ευρώ. Πάμε λοιπόν τώρα στο Dave, όπου ο Dave και αυτός δεν φοράει πάρα πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσω με το outfit στο Μονακό, όπου ροκάρει Louis Vuitton Monogram Nylon Green Shorts. Ουσιαστικά φοράει πράσινο μαγιό από τη Louis Vuitton με το Monogram, το οποίο κάνει 660 ευρώ. Και από κάτω φοράει I'm Leon Dore X New Balance στα 550, το οποίο έχουν resell 650 ευρώ. Το ενδιαφέρον fit του είναι στο πρώτο clip, το οποίο είναι στην καφετέρια νομίζω του M. Leon Dore στο Λονδίνο, όπου φοράει ένα Bape Varsity Jacket, το οποίο πάει resell στα 800 ευρώ, retail είχε 600 και λέγεται Ape Head Varsity Jacket και το έχει συνδυάσει τέλεια με ένα καπέλο το οποίο πίστευα ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό, αλλά από ό,τι έψαξα είναι ένα New Era Looney Tunes Anniversary καπέλο, το οποίο κάνει απλά 70 ευρώ και το είχε με έκπτωση 15 δολάρια στο site της New Era. Και σκέφτομαι, αν το έβλεπα αυτό το καπέλο σε κάποιον άλλον θα μου άρεσε. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου άρεσε, θα ήταν πολύ cringe. Αλλά ο Dave εκεί το ροκάρει γάματα, Και έξω φοράει ένα Bape X Neighborhood Hoodie, το οποίο κάνει 2,70. Αυτά, αλλά παιδιά πέρα από αυτά, πολλά locations, πολλά διαφορετικά spots, η Aston Martin, το Maybach, το SUV γαμάει, γενικά πολύ αισθητική σε αυτό το clip και να ξέρετε υπάρχουν δύο σκηνές που δεν μπήκαν καν. Δεν ξέρω πόσοι από εδώ είστε τόσο σκληρονοπυρηνικοί, αλλά σίγουρα θα είστε. Θα βάλουμε βίντεο clip του Playboy Carti μέσα, γιατί πέρα το ότι είναι full weirdo, μπορώ ρε φίλε να πω ότι αυτό που κάνει το κάνει καλύτερα από όλους, επηρεάζει full καλός ή κακός τη μόδα ρε φίλε. Προάλλες λίκαρε ένα τραγούδι το οποίο λέγεται You Are The Moon. Έχει διάφορες ονομασίες, μετά το σβήσανε. Αλλά από τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι ρε φίλε, το outfit του αυτό έχει πάει τάπα. Το βλέπω συνέχεια στο TikTok και γενικά ό,τι φοράει. Είναι ίσως από τους ανθρώπους που επηρεάζουν πιο πολύ το στυλ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θα το βάλουμε εδώ να παίζει. Ωστόσο είναι λίγο εθιστικό αυτό το τραγούδι ρε φίλε. Αρχικά όποιος είναι creative director του ρε φίλε, εντάξει ο άνθρωπος είναι top, ξέρει πολύ καλά πώς να πουλήσει και πώς να δημιουργήσει vibe. Και γενικά αυτή η μουσική. Τώρα που το βλέπουμε τον Playboy Carti έτσι, λέω ότι γαμάει ρε φίλε. Και το ίδιο έχει κάνει και στο G-Class από πίσω, έχει ένα G63 λευκό και έχει μαύρο καπό. Είναι ωραία σταλιά ρε φίλε, αλλά είναι πολύ καγκούρικο. Αλλά επειδή το κάνω Playboy Carti, δεν είναι καγκούρικο, είναι swag. Δεν μπορώ πώς να το εξηγήσω. Θα ξεκινήσω από πάνω προς τα κάτω. Έχει μιξάρει Rick Owens με μπαλακλάβα. Το πάνω λέγεται μπαλακλάβα, green μπαλακλάβα Rick Owens και κάνει 365 ευρώ. Έχει 4 τρύπες και κενό για τα μάτια. Το από κάτω jacket λέγεται Alice Strobe Cropper Pony Hair Jacket από Rick Owens 2023 Mainline 3.885 ευρώ αυτό το jacket που βλέπετε. Από τότε που το έβαλα αυτός γενικά έχει γίνει full hype, το βλέπω full στο TikTok να το αγοράζουνε, αγοράζω το διάσημο jacket του Playboy Carti και από κάτω φοράει Balenciaga, λέγεται Graffiti Baggy Pants, 1.400 ευρώ τα βρήκα, είναι ουσιαστικά λερωμένα σαν έχει πέσει σε γρασίδι παντελόνια με graffiti πάνω και το παπούτσι είναι μπότες, λέγονται steroid logo boots, δηλαδή ουσιαστικά μπότες σε στεροειδή, oversized μπότες άσχημες, από Balenciaga πάλι και κάνουν 1150 ευρώ. Αυτό φοράει, αυτό είναι το clip του, αυτό είναι το outfit του, total price πάνω από 6-7.000 ευρώ σε ρούχα, αλλά αυτός παιδιά είναι ο Playboy Carti και μπορώ τώρα να κάτσω να κάνω και άλλα clips του, αν θέλετε γράψτε στα σχόλια του γουστάρετε να κάνω. Θα κλείσουμε μάγκες με Γερμανία, η Γερμανία γενικά έχει πάρα πολύ κοινό. Ξαναλέω, αν γουστάρετε, εγώ παρακολουθώ πολύ Γερμανία. Το πιο mainstream track που μπορώ να βάλω που έχει ωραία outfits είναι το Two Germans, το οποίο σκοτώνει. Είναι ένα collab του Luciano με τον Jesus, όπου και οι δύο είναι προσωπικοί μου αγαπημένοι γερμανικοί. Μ' αρέσει και ο UFO, μ' αρέσει και ο Πάσανη, μ' αρέσει και ο Καλίμ, μ' αρέσει και ο Λουσιάνο Μπένε. Το αστείο είναι ρε φίλε ότι, εντάξει, ο Λουσιάνο είναι superstar ρε φίλε και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είναι πολύ πιο γνωστός από τον Jesus. Δηλαδή για να ξέρεις τον Jesus πρέπει να ακούσει Γερμανία από παλιά. Αλλά μπαίνει μαλάκα στο track ο Jesus και τον μηδενίζει ρε. Σκάει μαλάκα, είναι ο άλλος εκεί, ok, με τα πράντα και σκάει μαλάκα ο άλλος με ένα black fit και τα τατουάζ και σκάει σαν τέρας μαλάκα, φοβάσαι. Λοιπόν, πάμε. Ο Λουσιάνο στο πρώτο outfit, ουσιαστικά δύο outfit έχουνε. Το πρώτο που φοράει ο Λουσιάνο πάνω στο τραπέζι με τις γκόμενες γύρω-γύρω είναι ένα πράντα full fit
Έχει ένα Prada jacket το οποίο είναι γκρι και λέγεται Embellished Denim Jacket. Είναι απλά ένα denim jacket με ένα Prada εδώ και κάνει 1600 ευρώ. Το παντελόνι λέγεται Prada Denim Logo Pants και είναι απλά γκρι jean με στο πλάι ένα Prada, 1600 ευρώ και αυτά. Το φανελάκι είναι ένα απλό φανελάκι από την 6PM που είναι γερμανικό brand. Το έχω και εγώ αυτό το φανελάκι και κάνει 24 ευρώ. Air Force ένα κάτω και σε μια άλλη σκηνή το μόνο που μπορώ να διακρίνω είναι ένα Prada Long Sleeve, το οποίο λέγεται Prada Longo Embroidered Crew Neck Jumper, που είναι απλά ας πούμε ένα Long Sleeve με ένα Prada Longo εδώ. Full απλό Prada Fit. Και πάμε στον Jesus για να κλείσουμε, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολλά ρε φίλε. Φοράει ένα Rolex Daytona Stainless Steel, το οποίο πάει κοντά στα 35.000 ευρώ. Φοράει ένα μαύρο Air Force σε ένα μαύρο fit, 120 ευρώ. Και το μόνο ας πούμε που μπορώ να δω από άλλα outfits είναι ότι στο σπίτι φοράει ένα Gucci Polo με το μονόγραμμα που λέγεται Gucci Cotton Silk Monogram Polo και το βρήκα στο Mr. Porter στα 660 ευρώ. Αυτό ήταν το βίντεο, προσπάθησα να σας βάλω και ελληνικά και ευρωπαϊκά και αμερικάνικα. Τώρα, είναι δική σας δουλειά να μου γράψετε ποια άλλα βίντεο clips θέλετε να σχολιάσουμε και να πούμε πόσα κοστίζουν. Να πω κλείνοντας ότι αυτά τα βίντεο δεν είναι μόνο για το flex, αλλά είναι και για το culture και γιατί μας αρέσει πολύ η αισθητική και γενικά όλη αυτή η συζήτηση εμένα προσωπικά. Like, subscribe και τα λέμε next week με νέο βίντεο. Γεια σας!